Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 28 Μαΐου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σκληρή αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου για το βιολογικό και το κλειστό γυμναστήριο. Διαφωνία Χατζηγιάννογλου, το Καμάνι Πατσουρίδη. Ο διπορικός στη γεμιστή του Εύρου, ένα από τα χωριά που αργοσβήνουν. Αυξημένη κίνηση στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. Ρεκόρ όλων των εποχών αναμένεται τον ερχόμενο Αύγουστο. Το μεγάλο ταξίδι των μύθων, το καινούριο βιβλίο του καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Ηλία Πετρόπουλου παρουσιάστηκε στην Αλεξανδρούπολη. Μήλον της Έριδος, κυρίες και κύριοι, έγινε ο βιολογικός καθαρισμός και το κλειστό γυμναστήριο Κώστας Γκατσιούδης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Διδημοτήχου μεταξύ του Δημάρχου Ρωμίλου Χατζηγιάννογλου και των επικεφαλής των παρατάξεων μειοψηφίας και πρώην Δημάρχων Χρήστου Τοκαμάνη και Παρασκευά Πατσουρίδη στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης. Διότι από τότε που κατασκευάστηκαν και για περισσότερα από 20 χρόνια δεν είχαν άδεια λειτουργίας. Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ του Δημάρχου Ρωμίλου Χατζηγιάννογλου και των επικεφαλής των παρατάξεων μειοψηφίας και πρώην Δημάρχων Χρήστου Τοκαμάνη και Παρασκευά Πατσουρίδη στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτήχου με αφορμή τον βιολογικό καθαρισμό και το κλειστό γυμναστήριο Κώστας Γκατσιούδης που λειτουργούσαν τα τελευταία 20 χρόνια χωρίς να έχουν άδεια λειτουργίας. Ο κύριος Χατζηγιάννογλου, απευθυνόμενος στους δύο πρώην αντιδημάρχους, τόνισε ότι ο βιολογικός καθαρισμός έχει πλέον άδεια και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ τόνισε ότι με αυτά καταφέρανε να εντάξουν και την επένδυση για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του με χρηματοδότηση που αγγίζει τα 1.200.000 ευρώ. Επιπρόσθετα, σε έντονο ύφος απευθύνθηκε στον κύριο Τοκαμάνη και τον κατήγγειλε ότι επί θητείας του ο Δήμος εισέπρατε παρανόμως στέλη για τον βιολογικό καθαρισμό, παρότι δεν το δικαιούταν, προκαλώντας έτσι την αντίδραση του κυρίου Τοκαμάνη για να του απαντήσει σε υψηλούς τόνους ότι είναι ψεύτης και συκοφάντης. Ας πάει στο δικαστήριο, στον εισαγγελέα, όπου θέλει, αλλά δεν του επιτρέπω να πετάει λάσπη απέναντί μου, είπε χαρακτηριστικά. Το ίδιο κλίμα επικράτησε και όταν η συζήτηση έφτασε στο θέμα του κλειστού γυμναστηρίου Κώστας Γκατσιούδης, αφού ούτε και αυτό είχε την απαιτούμενη άδεια για τα τελευταία 23 χρόνια, ενώ εδώ και καιρό δεν είχε ούτε ρεύμα. Ο κύριος Χατζηγιάννογλου υπογράμμισε ότι το κλειστό γυμναστήριο έμεινε από ρεύμα όταν το ΕΠΑΛ έκλεισε τον γενικό διακόπ και, όπως χαρακτηριστικά είπε, σχεδόν εκβιαστικά πέταξε έξω από το γήπεδο του συλλόγους, για να συμπληρώσει ότι η παρούσα δημοτική αρχή προχώρησε όλες τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας λειτουργίας του γυμναστηρίου, η οποία, όπως είπε, θα βγει τους επόμενους μήνες ή το αργότερο μέσα στο 2023. Κλείνοντας αιχμηρά, απευθύνθηκε και στους δύο πρώην δημάρχους κατηγορώντας τους ότι όλα αυτά συζητιούνται σήμερα επειδή προϋπήρχατε εσείς. 8 χρόνια ο ένας, 9 χρόνια ο άλλος. Ο κύριος Πατσουρίδης, απαντώντας στο Δήμαρχο, ανέφερε ότι στη θητεία του έγιναν προσπάθειες να αδειοδοτηθεί το κλειστό γυμναστήριο, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά «Σε ότα μη ακουόντων δεν μπορείς να κάνεις τίποτα». Ένα από τα πολλά χωριά που σβήνουν στον Εύρο είναι η Γεμιστή. Ένα χωριό κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων, μόλις μία ανάσα από την Τουρκία. 70 κατοίκους συγκεκριμένα μετρά το χωριό, με τους περισσότερους να είναι πλέον ηλικιωμένοι. Η κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης επισκέφθηκε την κυρία Βαγγελιό, ιδιοκτήτρια του μοναδικού καφενείου που υπάρχει στο χωριό, και μίλησε για την εγκατάλειψη των ακριτικών χωριών του Εύρου. Σπίτια άδεια, δρόμοι έρημοι, παιδικές χαρές εγκατελειμμένες στο χρόνο. Αυτή είναι η εικόνα που συνθέτει η ερήμωση που επικρατεί στα ακριτικά χωριά του Εύρου, με τη Γεμιστή να αποτελεί ένα από αυτά. Η Γεμιστή είναι ένα χωριό που άλλοτε έσφιζε από ζωή, όμως σήμερα οι κουβέντες πάγωσαν, καθώς ελάχιστοι πλέον έχουν παραμείνει στο χωριό, με τους νέους να φεύγουν για ένα καλύτερο αύριο είτε στο εξωτερικό είτε στις μεγαλοπόλεις της χώρας. Τώρα δεν έμεναν όλο ηλικιωμένοι. Καμιά 70 άτομα ήμιστη, δεν ήμιστη. Τόσο 70 άτομα. Ανήμιστη. Δεν υπάρχει νέος άνθρωπος. Τα παιδιά έχουν φύγει. Γιατί τη στιγμή που έκλεισε το δημοτικό του σχολείο, δουλειές δεν είχε να δουλέψουν τα παιδιά, και οι χωράφια που μας έδωναν, έδωναν τον κλήρο. Σε έδωναν 25 στρέμματα, του πολύ 30. Μπορούσαν να ζήσουν και τα παιδιά με εκείνα τα κτήματα. Ήταν δύσκολα.
Οπότε τα χωριά εδώ γύρω στα σύνορα ερημώνουν και ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει κίνητρο. Το σκεφτόμαστε αυτό και λέμε, εμείς μεγάλωσαμε εδώ. Μεγάλωσαμε τα παιδιά μας, έφυγαν τη στιγμή που δεν υπάρχει τίποτα νέος άνθρωπος εδώ. Και αυτά που έκανα με τα σπίτια, με μεγάλο κόπο, όλα θα μείνουν έτσι. Δεν θα γυρίσει άνθρωπος εδώ πίσω. Η κυρία Βαγγελιό έχει το μοναδικό καφενείο του χωριού, όπου οι πελάτες είναι πια μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Σε σχετικό ερώτημα για το τι θα πρέπει κατά τη γνώμη της να γίνει έτσι ώστε να δοθεί κίνητρο στους νέους να γυρίσουν στον τόπο τους και να ζήσουν με μια άλλη ποιότητα ζωής, η ίδια με πόνο ψυχής υποστηρίζει ότι σε χωριά σαν και τα δικά τους δεν θα υπάρξει επιστροφή, διότι όπως λέει η γη θέλει δουλειά σκληρή για να σου αποφέρει καρπούς. Και δυστυχώς οι νέοι και οι νέες σήμερα δεν έχουν μάθει να κουράζονται. Ποια κοπέλα θα έρθει να καθίσει εδώ, έτσι όπως έχει μάθει η νεολαία? Θα έρθει να κάθεται όλη μέρα στο σπίτι? Μπορεί να καθίσει. Δεν θα καθίσει στο σπίτι, αλλά μπορεί να βρει άλλους τρόπους για να αποσχολείται, να ασχοληθεί με τη γη. Εύκολο δεν είναι να ασχοληθείς με τη γη, άμα δεν μάθεις από μικρός. Ποια κοπέλα θα καθίσει όλη μέρα στον ήλιο για να τσαπίζει μέσα στο κοράκι? Τώρα όμως έχουν βελτιωθεί και τα μηχανήματα, η τεχνολογία τρέχει, νομίζω ότι είναι λίγο πιο εύκολα. Για να τα δουλέψεις πάλι χρειάζεται χέρια για να την κάνεις τη δουλειά. Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη ζεστή καρδιά που έχουν οι κάτοικοι της Γεμιστής το κάνει ένα μοναδικό χωριό, καθώς αντιστέκεται στον χρόνο κρατώντας θερμοπύλες και παραμένει ζωντανό, προσφέροντας τη γαλήνη, την ηρεμία αλλά και τη φιλοξενία του σε όσους τύχουν να περάσουν από εκεί. Ανωδικά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα νούμερα των πτήσεων στον αερολιμένα Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης για το Μάιο. Το καλοκαίρι και συγκεκριμένα τον Αύγουστο αναμένεται ρεκόρ κινητικότητας όλων των εποχών, όπως λέει ο αερολιμενάρχης του αεροδρομίου Στέλιος Ζαντανίδης στη Δέλτα Τηλεόραση. Αιτήσεις για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τον νόμο 4508 του 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ο Δήμος Κομοτηνής. Το πρόγραμμα αφορά καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος, τον οποίο η κύρια κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και το οποίο συνεχίζει να είναι αποσυνδεδεμένο. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, απαραίτητο κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι καταναλωτές να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 30 Ιουνίου. Και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου Κομοτηνής, στην οδό Φιλικής Εταιρείας 59, τρίτος όροφος, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνηση, μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στα τηλέφωνα της υπηρεσίας 25310-82104 και 25310-22535. Αρμόδια υπάλληλος είναι η Εύη Ταυλαρίδου. Παράλληλα, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, βρίσκεται σε λειτουργία και ο πενταψήφιος αριθμός ενεργειακής αλληλεγγύης 15902 για τη στήριξη των ευάλωτων οικογενειών. Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Είδαμε το σχετικό θέμα, κυρίες και κύριοι, για τις αιτήσεις για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος που μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι στην Κομοτηνή. Είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινώσει ο Δήμος και οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που αφορά στον αερολιμένα Δημόκρητος, αλλά και σε ό,τι έχουμε να αναμένουμε για το ερχόμενο καλοκαίρι που ανοίγεται μπροστά μας. Θετικά είναι τα μηνύματα που εκπέμπει η κίνηση στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. Ο Μάιος ήταν ένας εξαιρετικός μήνας και το καλοκαίρι προβλέπεται ακόμη καλύτερο, όπως αναφέρει ο αερολιμενάρχης Στέλιος Ζαντανίδης. Ο πρώτος ουσιαστικά μήνας της κλασικής θερινής σεζόν είναι ο Μάιος, τουλάχιστον για τη δικιά μας περιοχή, γιατί στις άλλες περιοχές, όπως έχουμε ξαναπεί, η τουριστική σεζόν έχει αρχίσει ήδη από το Μάρτιο. Και μάλιστα την συγκεκριμένη χρονιά για την οποία μιλάμε, το 2022, και ο Μάρτιος και ο Απρίλιος εμφανίζουν κατά μέσο όρο στη χώρα αριθμούς που ο μεν Μάρτιος πλησιάζει το 2019, τη χρονιά κορονίδα, ο δε Απρίλιος τον ξεπέρασε περίπου στο 10%.
Ο Μάιος θα είναι ακόμα καλύτερος και το δεδομένο είναι ότι είμαστε πια στην ευχάριστη θέση ως χώρα να πούμε ότι διαχειριζόμαστε κυκλοφορία το τρέχον έτος μεγαλύτερη από το 2019 σταθερά και μάλιστα θα πω το εξής που ισχύει με βάση τα slots, ότι είμαστε ένα μήνα μπροστά. Δηλαδή ο Ιούνιος του 2022 θα έχει την κίνηση του ενός μηνός πριν του 19. Οπότε αυξάνεται η αλματώδης αύξηση της κίνησης, φέρνει πιο μπροστά τους μήνες πληρότητας. Όπως σημειώνει ο κύριος Ζαντανίδης, τον Αύγουστο αναμένεται ρεκόρ όλων των εποχών. Αυτό σημαίνει ότι θα φτάσουμε τον Αύγουστο σε νούμερα που θα είναι ρεκόρ όλων των εποχών για τη χώρα και όχι μόνο για την Αλεξανδρούπολη. Αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ τοπικά είναι ότι τα νούμερα και οι πληρότητες επιβεβαιώνουν την γενική εικόνα, έστω και αν ξαναλέω δεν είμαστε κλασικός τουριστικός προορισμός. Και θα σας το ενισχύσω αυτό λέγοντας ότι από τις 24 Ιουνίου ξεκινάει και η πτήση για το Ηράκλειο, η γνωστή πτήση για το Ηράκλειο, που θα ανεβάσει και άλλο τα νούμερα τα δικά μας. Κάθε Παρασκευή, κάθε Κυριακή πρωί θα έχουμε πτήση για το Ηράκλειο με μεγάλο αεροσκάφη, που είναι προφανές ότι θα ανεβάσουν τα ήδη πολύ υψηλά νούμερα. Αν προσθέσουμε σε αυτά τις συνεχόμενες κινήσεις των σχολών πιλότων, τις κινήσεις των εναέριων μέσων του ΝΑΤΟ και των νέων πυροσβεστικών μέσων που περιμένουμε και θα έχουμε να πούμε τις επόμενες μέρες πολλά για αυτά, γιατί όλα αυτά, πιστέψτε με, δεν αποτελούν βάρος για μας. Εμείς θεωρούμε ότι είναι αναβάθμιση της περιοχής όλα αυτά που γίνονται και καλύτερη διαχείριση του συγκριτικού της πλεονεκτήματος. Σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά είναι σίγουρα για το καλό όλων μας, για το καλό της περιοχής μας που δείχνει πραγματικά να είναι επίκεντρο όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα κυρίες και κύριοι αλλάζουμε εντελώς θέμα αλλά και κλίμα. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως σε συζήτηση αυτήν την ώρα. Μάλιστα αυτό το Σαββατοκύριακο από εχθές μέχρι και αύριο βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκήνωση της ΚΝΕ στην Αλεξανδρούπολη, συγκεκριμένα των οργανώσεων, με συγχωρείτε, σπουδάζουσας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. Μαζί μας στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης είναι ο κύριος Γιώργος Τριανταφυλλίδης. Είναι γραμματέας του Τομεακού Συμβουλίου της ΚΝΕ στον Εύρο. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Στο περιθώριο ουσιαστικά των δράσεων που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη, μάλιστα πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε και πορεία στο κέντρο της πόλης με την απόλυξή της στο πάρκο της Αργούς, εκεί όπου πραγματοποιείται, αν δεν έχει τελειώσει ακόμη, η ομιλία μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, κύριε Τριανταφυλλίδη. Για να δούμε λίγο και πλάνα, έτσι, με τη βοήθεια των συναδέλφων, να δούμε αυτό που έλαβε χώρα πριν από λίγο νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, το απόγευμα. Είναι η πορεία μελών της ΚΝΕ στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο της κατασκήνωσης που λαμβάνει χώρα αυτό το τριήμερο στην Αλεξανδρούπολη, των οργανώσεων γενικότερα, θα πω εγώ, της Βορείου Ελλάδος. Κύριε Τριανταφυλλίδη, μία ιδιαίτερη κατασκήνωση φέτος, λόγω της τοποθεσίας, λόγω της Αλεξανδρούπολης, με ένα ιδιαίτερο μήνυμα και σε αυτό θέλω να σταθούμε, παρακαλώ πολύ. Ναι, καταρχήν στις εικόνες που μόλις δείξατε, νομίζω πρέπει να σημειώσουμε ότι μιλάμε πραγματικά για τη μεγαλύτερη πολιτική συγκέντρωση νεολαίας στην Αλεξανδρούπολη, που έγινε μάλιστα για τον πιο όμορφο σκοπό, αν θέλετε τη γνώμη μας, για το πραγματικό σύνθημα που έδωσε η νεολαία σήμερα, αυτό της φιλίας ανάμεσα στους λαούς, το όχι στον πόλεμο, όχι στην εμπλοκή της χώρας μας, και με ένα πολύ όμορφο σύνθημα, το οποίο είναι και το σύνθημα του διημέρου της κατασκήνωσης, ότι η Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών, ούτε βάση, ούτε ορμητήριο πολέμου, ούτε στόχος αντιπίνων, που είναι πολύ σημαντικό, καθώς αγκαλιάστηκε και από την νεολαία της περιοχής, πέρα από τις οργανώσεις της υπόλοιπης Βορείου Ελλάδας, και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα και με βάση τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Και θα ήθελα να πω σε αυτή τη στιγμή ότι έχει τελειώσει η ομιλία, η συγκέντρωση, και αυτή τη στιγμή διεξάγονται οι συναυλίες που έχουμε σήμερα στο κάμπινγκ, στην κατασκήνωσή μας, η οποία ολοκληρώνεται αύριο. Και σήμερα, μάλιστα, και από αυτό το βήμα, αν θέλετε, καλούμε και τον κόσμο και την νεολαία της Αλεξανδρούπολης να συμμετέχει μαζικά. Μπορεί να έρθει όποιος το επιθυμεί, έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνεται συναυλία με το συγκρότημα Σόμπερον του Ξύντος.
Και αμέσως μετά είναι η μεγάλη συναυλία με τον Μηθριδάτη. Οπότε καλούμε και την νεολαία να έρθει να περάσει όμορφα σε ένα πολύ όμορφο χώρο που με έχουμε φτιάξει με το Μεράκι, των Μελών και των φίλων της ΚΝΕΚΕ, με την παραχώρηση και τη βοήθεια εννοείται των δημοτικών αρχών. Είχατε μεγάλη συμμετοχή, κύριε Τριανταφυλλίδη, σε αυτήν την οργάνωση, τη διοργάνωση γενικότερα? Είναι ένας θεσμός που η ΚΝΕ έτσι κι αλλιώς επιτελεί διαχρονικά αυτά τα διήμερα, τριήμερα κάθε καλοκαίρι. Φέτος είπαμε με μια ιδιαίτερη χρειά, όπως και κάθε χρόνο έχει ιδιαίτερη χρειά. Δεν είναι τυχαίες οι τοποθεσίες που επιλέγετε για τις διοργανώσεις αυτές. Θέλω ένα σχόλιο σας παραπάνω και για το πώς έτσι τα άτομα τα οποία λαμβάνουν χώρα σε αυτήν την διοργάνωση βρέθηκαν στην Αλεξανδρούπολη, τι είπανε, πώς βλέπουν τα πράγματα και πώς τα ακούν και από τις άλλες περιοχές. Τα όσα συμβαίνουν εδώ εννοώ. Ναι, ναι. Νομίζω προβληματίζει συνολικότερα την νεολαία, οι εξελίξεις θέλω να πω, και συγκεκριμένα εδώ οι εξελίξεις με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Όλοι βλέπουν τις σκηνές του πολέμου από την τηλεόραση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το διαδίκτυο. Προβληματίζει, αγχώνει νομίζω όχι μόνο την νεολαία, αλλά συνολικά το λαό μας και η στάση της κυβέρνησης, αν θέλετε. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι όντως αγκαλιάστηκε από κόσμο και μάλιστα, αν θέλετε, είναι και μια συνέχεια των δράσεων που κάνουν οι οργανώσεις της ΚΝΕ, ειδικά στα πανεπιστήμια. Καθώς είχαμε πρόσφατα και τις φοιτητικές εκλογές. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω και γι' αυτό. Ακριβώς, να μου το σχολιάσετε. Που πραγματικά έγινε κάτι κοσμοϊστορικό, κατά τη γνώμη μας, με την πασπουδαστική να βγαίνει πρώτη δύναμη μετά από 35 χρόνια. Τι σημαίνει τώρα αυτό για σας, πείτε μου λίγο, τι σηματοδοτεί για την επόμενη μέρα? Γιατί οι εξελίξεις στα πανεπιστήμια γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Φυσικά ότι είναι ραγδαίες, αλλάζουν πολλά πράγματα. Έτσι, γύρω μας έχουμε εξελίξεις διαρκώς. Σε ό,τι έχει να κάνει και με τη λειτουργία τους, αλλά και με τον τρόπο που και οι φοιτητές από εδώ και στο εξής ενδεχομένως να δρούν από εδώ και πέρα μέσα σε αυτά. Νομίζω στάλθηκε ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στην κυβέρνηση, καταρχήν. Από όλους αυτούς τους φοιτητές που έγιναν φοιτητές ξανά μετά από 3 χρόνια, μετά από 2 χρόνια που ήταν κλειστές οι σχολές τους ουσιαστικά, απέναντι σε όλα αυτά που βιώνουν όταν περνάνε σε μια σχολή, σε όλα αυτά που με την υποχρηματοδότηση, αν θέλετε, της παιδείας, της εκπαίδευσης, που μαστίζει εδώ και τις σχολές της περιοχής, συγκεκριμένα της Αλεξανδρούπολης, για παράδειγμα, για να μην μιλάω και συνέχεια γυναικόλογα. Μιλάμε τώρα για μια πόλη που το 2022, έτσι, έχουν μειωθεί τόσο πολύ τα δρομολόγια που πραγματικά οι φοιτητές δίνουν μάχη να προλάβουν να μπουν σε ένα λεωφορείο με παραδείγματα λιποθυμίας στο προηγούμενο διάστημα φοιτητών. Δηλαδή, νομίζω ότι συνολικά δηλαδή σε αυτή την πολιτική που βλέπουν και την επαχρηματοδότηση στις σχολές τους, αλλά και συνολικά την πολιτική με την ακρίβεια, με την ενεργειακή φτώχεια που πλήττει και τις οικογένειές τους, έδωσαν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, αλλά νομίζω έδωσαν και μία ελπίδα στο ότι μπορούμε μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους να δώσουμε αγώνες πραγματικά, γιατί οι ανάγκες και τα όνειρά μας δεν χωράνε, δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο και μέσα από αυτούς τους συλλόγους, και καλούμε και εμείς όλους τους φοιτητές να συμπορευτούμε πραγματικά, να δώσουμε μάχη μαζί και για να μην περάσουν και νέα νομοσχέδια που έρχονται, που είναι αντιεκπαιδευτικά κατά τη γνώμη μας, και το νομοσχέδιο με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αλλά αν θέλετε και ένα κάπως τελευταίο, ότι σαν ΚΝΕ εμείς θέλουμε να δώσουμε, να ανοίξουμε μάλλον και τη συζήτηση και για πώς μπορούμε και ριζικότερες αλλαγές να έχουμε στην κοινωνία. Γι' αυτό και μέσα από το διήμερο νομίζω άνοιξε και μια τέτοια συζήτηση, καθώς έπιασε και τα ζητήματα του πολέμου και των γενικότερων εξελίξεων, και καλούμε την νεολαία και της περιοχής ότι να βαδίσουμε μαζί με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ στον δρόμο της ανατροπής. Υπάρχουν αυτά τα ελπιδοφόρα μηνύματα νομίζω και από τις φοιτητικές εκλογές, αλλά και από το διήμερο που πραγματοποιείται. Και ολοκληρώνεται αύριο. Και ολοκληρώνεται αύριο, όπου το πρωί στις 11 η ώρα, στο χώρο της κατασκήνωσης, ακριβώς θα γίνει μια τέτοια εκδήλωση. Πώς συνεχίζουμε μετά τις φοιτητικές εκλογές, τι έχουμε μπροστά μας, τι καλούμε εμείς τους φοιτητές, πώς τους καλούμε να δράσουν συλλογικά, οργανωμένα απέναντι σε όλα αυτά τα σχέδια.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Αύριο ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, το τριήμερο της ΚΝΕ στην Αλεξανδρούπολη, στον πολύ ωραίο χώρο του δημοτικού κάμπινγκ. Όποιος θελήσει μπορεί να παρευρεθεί και να ακούσει έτσι, αυτές τις πάντοτε ενδιαφέρουσες ομιλίες στο πλαίσιο αυτών των οργανώσεων, αν μη τι άλλο. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης έγινε η παρουσίαση του καινούριου βιβλίου του καθηγητή του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξήνιων Χωρών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, Ηλία Πετρόπουλου. Για το βιβλίο μίλησαν η διδάκτορ λαογραφίας Μυροφόρα Ευσταθιάδου, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανοπόλεως και Σαμοθράκης Άνθιμος και η καθηγήτρια και αναπληρώτρια πρόεδρος του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξήνιων Χωρών, Μαρία Δημάση. Πώς ερμήνευε ο άνθρωπος το απότατο παρελθόν, θανατηφόρες λυμικές ασθένειες όπως η λέπρα, ο τύφος και η χολέρα και με ποια μέσα τις αντιμετώπιζε, πόσο παλαιά είναι η κοινή αντίληψη για την θυσία του εξυλαστήριου θύματος, ποια είναι η σχέση της προσφάτως βιωμένης πανδημίας με την πανάρχια αντίληψη για τον αποδιοπομπαίο τράγο, τον αρχαϊκό ελληνικό απικισμό και τον Θεό Απόλλωνα. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα σημαντικότερα ερωτήματα που τίθενται στο νέο βιβλίο του καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και Προέδρου του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξήνιων Χωρών Ηλία Πετρόπουλου με τίτλο «Το μεγάλο ταξίδι των μύθων ανάμεσα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και την Εγγύς Ανατολή», η παρουσίαση του οποίου πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης, παρουσία πλήθους κόσμου. Οι ομιλητές που πλαισίωσαν τη συζήτηση γύρω από την εργασία του κυρίου Πετρόπουλου ήταν η διδάκτορ λαογραφίας Μυροφόρα Ευσταθιάδου, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης Άνθιμος και η καθηγήτρια και αναπληρώτρια πρόεδρος του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξήνιων Χωρών, Μαρία Δημάση. Έκαστος προσέγγισε το νεοπώνυμα του Ηλία Πετρόπουλου από μια ξεχωριστή σκοπιά, αντίστοιχη του επιστημονικού ενδιαφέροντος του καθενός. Γνωρίζω τα πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος του κ. Πετρόπουλου, ωστόσο οφείλω να σας πω ότι εξεπλάγει ευχάριστα, καθώς στις σελίδες του βιβλίου ανακάλυψα πολλά κοινά στοιχεία με την επιστήμη της λαογραφίας. Άλλωστε, το πόνημα αυτό διέπεται από διεπιστημονικότητα, διότι ο συγγραφέας αναζητά τις αιτίες, τα κίνητρα, την ερμηνεία της συμπεριφοράς του ανθρώπου. Και αυτό θα ήταν εύκολο αν είχε πληροφορητές, όπως εμείς οι λαογράφοι. Ο συγγραφέας μας λοιπόν προτείνει να ταξιδεύσουν οι μύθοι. Πού να πάνε μπροστά? Δεν είμαστε ικανοί για κάτι τέτοιο, επειδή οι θρησκείες στην εποχή μας δυστυχώς δεν έχουν μετριοπάθεια, αλλά και οι πολιτισμοί δεν καλλιεργούν τη διαλαξία. Άρα να πάμε πίσω, την έχουμε άραγε αυτήν την τόλμη. Αν δεν έχουμε φιλομάθεια, έστω ας έχουμε περιέργεια. Το λέω αυτό για να διαβάσετε το βιβλίο, να το πάρετε. Οι θρησκείες και οι επιστήμες χρειάζεται να προχωρήσουν μαζί με συναλληλία, όπως λέμε για άλλα πράγματα, και διακριτικό βηματισμό. Κάτι, όπως είπε ο κ. Πρίτανης, που δεν το είδαμε να γίνεται στην περίοδο του COVID, και η κυρία Σταμπουλίδου το είπε, δεν το είδαμε να συμβορεύονται. Το βιβλίο του Ηλία του Πετρόπουλου μιλάει για το μεγάλο ταξίδι των μύθων. Εγώ, επειδή τον ξέρω από την πρώτη μέρα που ήρθε στο τμήμα, ήμουν πριν από αυτόν, μόλις είχε τελειώσει τη στρατιωτική του θητεία, κύριε Πρίτανη. Οπότε παρακολουθώ με ιδιαίτερη συγκίνηση και αγάπη το δικό του ταξίδι στην επιστήμη. Και αυτό το βιβλίο μου ανέφερε να το διαβάσω και να παρουσιάσω το τρίτο κεφάλαιο, το οποίο σχετίζεται, όπως πολύ καλά είπατε, σεβασμιότατε, με τη λογοτεχνία. Γιατί σε αυτό παρουσιάζει την πρόσληψη της αποπομπής και του αποδιακομπέου τράγου στην Ιλιάδα, αλλά με προεκτάσεις που, όπως είπε και η κυρία Ευσταθιάδου, άπτονται της λαογραφίας και, εν πάση περιπτώσει, μας αφορούν και ιδεολογικά μέχρι σήμερα. Στο τέλος της παρουσίασης, ο Ηλίας Πετρόπουλος ανέπτυξε τα κυριότερα σημεία από τα ερωτήματα που το μεγάλο ταξίδι των μύθων θέτει στους αναγνώστες του, μιλώντας επίσης για τη διαδρομή που χάραξε ο ίδιος επιστημονικά μέχρι να φτάσει στη συγγραφή του βιβλίου. Η Ελλάδα ανήκει στην Ανατολή. Φαίνεται μέσα από τον Όμηρο, μέσα από την Ιλιάδα ξεκάθαρα. Με το πλειολειτουργικό που μεταφράζω των Χεταίων,
και με διάφορα άλλα παραδείγματα και αρχαιολογικά ευρήματα που προσπαθώ και άλλος ιστορικός και αρχαιολόγος να τα βάλω μέσα και να δείξω ότι είναι εσφαλμένη αυτή η άποψη και ότι η Ελλάδα, ο ελληνικός μας πολιτισμός, εάν δεν υπήρχε η Ανατολή, δεν θα ήταν αυτή που την ξέρουμε. Καταρχάς, ο Απόλλωνας που αναφέρατε, Γέροντα, είναι ένας Ανατολίτης Θεός, τον οποίον φέρνει, προτείνει στους Έλληνες, ο Όμηρος με την Ιλιάδα του, αυτό θεωρώ η ταπεινή μου άποψη αυτή. Προτείνει στους Έλληνες, τον εδραιώνει, υποσκελίζοντας προηγούμενους θεούς, κυρίως τον Αχιλλέα, αλλά και άλλους. Ήταν στην έδρα του από το Βίρονα Καβάλας γνώρισε ο Ιπποκράτης. Η ομάδα της Αλεξανδρούπολης παρά το αποτέλεσμα αυτό συνεχίζει να ελπίζει σε άνοδο στη Γάμα Εθνική. Όλα πλέον θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική που διεξάγεται την Κυριακή 5 Ιουνίου. Εντός έδρας ήταν με 2-0 από το Βίρονα Καβάλας γνώρισε ο Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής τον Μπαράζ Ανόδου για τη Γάμα Εθνική. Στο στάδιο Φώτης Κοσμάς η ομάδα του Εύρου ήταν ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο, διαμαρτύρεται για πέναλτι και στο δεύτερο μέρος δέχθηκε ένα φτηνό γκολ από το οποίο και μετά κατέρευσε. Από την άλλη πλευρά ο Βίρονας με αυτή τη νίκη είναι ουσιαστικά στη Γάμα Εθνική και μένει απλά να επιβεβαιωθεί και μαθηματικά αυτό. Στο 24 μεγάλη στιγμή για τον Ιπποκράτη με την υπέροχη προσπάθεια του Ευθυμιάδη να μην βρίσκει στόχο, καθώς το σούτ του πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της ομάδας του Βίρονα. Στο 33 νέο σούτ για τον Ιπποκράτη με το Σιμτσάκι μπλόκαρε ο Ευστρατίου. Στο 44 ο Ιπποκράτης ζήτησε πέναλτι σε χέρι όπως φάνηκε αμυντικού του Βίρονα, αλλά ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τρανόπουλου για τον Ιπποκράτη μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Βίρονα. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε πολύ άσχημα για τον Ιπποκράτη. Στο 50 και σε ένα χλιαρό σουτ του Δουμάνη που δεν αποτελούσε κίνδυνο, ο τερματοφύλακας του Ιπποκράτη Γιαννόπουλος έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Βίρονας πήρε κεφάλι στο σκορ. Στο 55 απευθείας εκτέλεση φάουλ του Δουμάνη μπλοκάρει σταθερά ο τερματοφύλακας του Ιπποκράτη. Στο 65 οι γιατροί θα χάσουν τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσουν όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Ευθυμιάδη, ο τερματοφύλακας του Βίρονα θα χάσει την μπάλα στην έξοδο που έκανε με τους αμυντικούς να τη διώχνουν πριν περάσει τη γραμμή. Στο 70 με ωραία ενέργεια και πλασέ του Δουμάνη, έπειτα από λάθος που προηγήθηκε, ο Βίρονας έφτασε στο 2-0 και κλείδωσε το τρίποντο. Στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων, σουτ του Βαρσαμίδη απέκρουσε σε κόρνερ ο γκολκίπερ του Βίρονα. Ο Ιπποκράτης την επόμενη αγωνιστική έχει ρεπό, ενώ στην 7η και τελευταία, στις 5 Ιουνίου, φιλοξενείται στη Χαλάστρα από τον Καμπανιακό και τότε θα μάθει αν θα ανέβει στη Γάμα Εθνική ή θα παραμείνει στο τοπικό πρωτάθλημα του Εύρου. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό και επανερχόμαστε. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Όλα τα δελτία αλλά και τις ειδήσεις μας μπορείτε να παρακολουθείτε και στο κανάλι της Δέλτα Τηλεόρασης στο YouTube αλλά και στο site www.deltatv.gr.